Γεια σας από Σύφνο, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο Και σήμερα πάλι το δεύτερο βίντεο για τη χειμερινή σεζόν Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον Που ίσως απευθύνεται σε λίγους Αλλά νομίζω ότι αξίζει και από ό,τι έψαξα δεν υπάρχει και κάτι Συγκεκριμένο και τόσο εκτενές στο ελληνικό YouTube Οπότε πάμε να το δούμε μαζί, να δούμε τις δυνατότητές του Και τι είναι αυτό το νέο μηχάνημα που έχουμε σήμερα για unboxing και review. Λοιπόν, πρόκειται για τις Blackmagic το ATEM Mini Pro, στην ουσία είναι ένα HDMI switcher με πάρα πολλές δυνατότητες όμως για τα λεφτά του και για την κατηγορία του. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται το ATEM Mini, το ATEM Mini Pro και το ATEM Mini Pro ISO, κάτι τέτοιο αν δεν είμαι αν δεν απατώμε. Εμείς θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτό και τη διαφορά του από το μικρότερο αδελφό του που είναι το Atem Mini. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το unboxing και μετά θα περάσουμε στα περαιτέρω χαρακτηριστικά και τι επιλογές μας δίνει και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Λοιπόν, να δούμε ότι μόλις σήμερα παραλάβαμε από το BLK, το ελληνικό κατάστημα. Λοιπόν, ε, όπω βλέπουμε εδώ έχουμε κάποια βιβλιαράκια του καλωσορίσματο, ε, software installer, ένα ωραίο αυτοκολλητάκι και τέλο πάντων γενικώ τα συνοδευτικά τα χαρτιά. Από κάτω λοιπόν βλέπουμε τον α, adapter, το τροφοδοτικό μας στην ουσία, το οποίο θα το χρειαστούμε αργότερα και το plug, το ελληνικό, το ευρωπαϊκό τέλο πάντων και βλέπουμε υπάρχει και για άλλες χώρες. Και προχωράμε στα ενδότερα. Είναι εντυπωσιακό το πόσο μικρό είναι, πραγματικά το περίμενα μεγαλύτερο τουλάχιστον από τα βίντεο στο YouTube. Το περίμενα πολύ μεγαλύτερο, όχι Με πολύ, το περίμενα μεγαλύτερο. Λοιπόν αυτό είναι το Atem Mini Pro. Ε, θα το αφήσουμε εδώ, θα το ενεργοποιήσουμε αργότερα και θα πούμε και τις λειτουργίες του. Λοιπόν, πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι γίνεται τώρα με το Atem Mini. Το Atem Mini Pro λοιπόν είναι ένα switcher 4 εισόδων HDMI. Μπορούμε λοιπόν να το δώσουμε 4 πηγές HDMI, είτε αυτές είναι κάμερα, είτε είναι μια έξοδο κάποιου υπολογιστή, είτε οποιαδήποτε άλλη πηγή εισόδου εικόνας. Ε, και να έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε ε, μεταξύ ποια θα βγαίνει στο out του, μεταξύ από αυτές τις 4 εισόδους. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι, ότι έχει τέσσερις πηγές εισόδου HDMI, μία πηγή εξόδου HDMI, μία θύρα Type-C όπως θα δούμε καλύτερα εδώ, τέσσερις πηγές εισόδου HDMI, μία OUT, μία Type-C USB, μία Ethernet και το Graphic Control γιατί μπορούμε να κάνουμε και control του unit μέσα από το δικό του software αλλά να μπορεί να παίρνει ταυτόχρονα και ίντερνετ η τροφοδοσία μας και οι δύο είσοδοι ήχου mic 1 και mic 2 οι οποίοι μπορεί να είναι και line in ή μικρόφωνο ή οτιδήποτε χωρίς να βγάζει τα 45 volt φυσικά, τα 48V phantom. Λοιπόν, ε, οι δυνατότητε τώρα που μας δίνει είναι οι εξή. Θα προσπαθήσω να τα πάρω με τη σειρά γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις πηγές εισόδου. Ε, οι πηγές εισόδου αυτές ε, μπορούμε να επιλέξουμε on και off την κάθε πηγή εισόδου και το gain τους από το πάνω και από το κάτω βελάκι, δηλαδή να αυξήσουμε και να μειώσουμε την ευαισθησία τους, την ένταση, πάση περιπτώσει, ε, ξεχωριστά της κάθε, μια, ε, της κάθε μιας πηγής εισόδου. Όταν την έχουμε λοιπόν ανοιχτή, ε, η πηγή εισόδου αυτή περνάει, ε, περνάει μέσα στο, στο ATEM Mini. Από εκεί και πέρα το lead θα την κάνουμε, θα το δούμε αργότερα. Οι δυνατότητες λοιπόν που έχουμε... Ε, είναι να μπορέσουμε όταν εμείς δίνουμε το video feed, δηλαδή το πρόγραμμά μας έξω, από που θέλουμε να παίρνει ήχο. Οι επιλογές λοιπόν που έχουμε είναι είτε να παίρνει από κάποια από τις πηγές εισόδου, μία από τις δύο, είτε να αλλάξουμε, να κλείνουμε και να ανοίγουμε ανάλογα όποια θέλουμε να πάρει είτε για παράδειγμα πριν ξεκινήσουμε να έχουμε μια πηγή μουσική στη μία είσοδο και να δίνουμε από εκεί μουσική πριν ξεκινήσει η μετάδοσή μα και όταν ξεκινήσει η μετάδοσή μα να την κλείσουμε και να ανοίξουμε την άλλη πηγή εισόδου ενδεχομένω που θα, είναι, θα παίρνουμε πηγή εισόδου από μια μικροφωνική εγκατάσταση, από μια κονσόλα ήχου, είτε. Αν έχουμε πηγή εισόδου από κάποια από τι κάμερε ή τέλο πάντων έχουμε συνδέσει πάλι κάποιο υπολογιστή και θέλουμε να δώσουμε από εκεί, για παράδειγμα, να προβάλλουμε κάποιο βίντεο που θα το κάνουμε, θα το αναπαράξουμε από ένα υπολογιστή, ενεργοποιούμε αυτή την πηγή εισόδου για να έχει ταυτόχρονα και τον ήχο του το βίντεο. Σε διαφορετική περίπτωση, αν για παράδειγμα φροντίσουμε η κάμερα 1 να είναι και αυτή που θα έχει το μικρόφωνο και τον κύριο ήχο, ορίζουμε ανοίγοντά τη, παντώντα το on, θα το ενεργοποιήσουμε για να δούμε και τα φωτάκια του, ορίζουμε ποια πηγή εισόδου, ότι μάλλον η πηγή εισόδου αυτή, ασχέτως αν πάμε στη 2, στην 3, στην 4, η πηγή εισόδου του ήχου θα παραμένει από την κάμερα 1 θα το ενεργοποιήσουμε για να μπορούμε να πατάμε τα κουμπάκια και να ξεχωρίζουμε και να βλέπουμε σε ποιο αναφερόμαστε. Πάμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, για να γίνει πιο κατανοητό το review μα, έχουμε δώσει πηγή τροφοδοσία. Οπότε ε, έχουν φωτιστεί τα κουμπιά. Πάρα πολύ ωραίο. Ε, να πούμε ότι με την τελευταία αναβάθμιση μπορούμε να αντιμάρουμε το φω. Αν μα ενοχλεί, αν είναι πολύ έντονα, γιατί όντω είναι αρκετά φωτεινά. Με την το, το, τελευταίο firmware update μπορούμε να χαμηλώσουμε τη φωτεινότητα των πλήκτρων. Όπως είπαμε λοιπόν, για να το, να το πάρω λοιπόν από την ε, αρχή, αυτή τη στιγμή όλες οι πηγές ε, ε, εισόδου ήχου είναι απενεργοποιημένες. Όπως βλέπουμε, έτσι ξεκινάμε λοιπόν, τα OFF είναι απενεργοποιημένα. Α, αν για παράδειγμα εγώ τώρα θέλω να δώσω ήχο στο πρόγραμμα από την πηγή εισόδου 1, αυτομάτως βλέπουμε ότι είναι on-air, γι' αυτό είναι και το κόκκινο, ε, 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 αυτή τη στιγμή, Δίνουμε είσοδο στην κονσόλα μας από την είσοδο 1. Είτε είναι μικρόφωνο, είτε είναι ε, κάποιο media player, τελος παντων πάντων, ε, δίνουμε πηγή εισόδου Line-in ε, ε, στην κονσόλα μας από την 1. Εδώ μπορούμε να δίνουμε και από την 2 και να τα μιξάρουμε μετά μέσα από το πρόγραμμα. Μπορούμε και από εδώ να χαμηλώσουμε και να δυναμώσουμε την ένταση του καθενό ξεχωριστά. Α πούμε λοιπόν ότι τα απενεργοποιούμε αυτά. Αν εμεί θέλουμε ε, ε, μόνο η κάμερα 1 να δίνει ήχο στην κονσόλα μας, γενικώ στο πρόγραμμά μας, ασχέτως αν εμείς αλλάξουμε 2, 3 ή 4 πηγή εισόδου, η πηγή εισόδου ήχου, πηγή εισόδου εικόνας, η πηγή εισόδου ήχου θέλουμε να παραμείνει από την κάμερα 1. Ενεργοποιούμε λοιπόν τον ήχο της κάμερας 1 και ακόμα και αν επιλέξουμε οποιαδήποτε από τις άλλες Τρει πηγές εισόδου συνεχίζει να παίρνει ήχο το πρόγραμμά μας μόνο από την κάμερα 1. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε το καλό μας μικρόφωνο για παράδειγμα στην κάμερα 1 που μπορεί να βρίσκεται κοντά στον ομιλητή ή τέλος πάντων δεν ξέρω και πάμε πηγή εισόδου από την κάμερα 1. Αν θέλουμε μόνο να είναι όταν δίνουμε, μόνο να παίρνει ήχο το πρόγραμμά μας όταν είμαστε στην κάμερα 1, στην κάμερα 2 ή στην κάμερα 3 μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το AFV οπότε βλέπουμε ότι αυτομάτως πηγαίνοντας στην κάμερα 3. Και, εικόνας, και εικόνα και εικόνα και ήχο. Ε, Δίνοντα το πρόγραμμα από την κάμερα 3, 2 και τα λοιπά ανάλογα. Ε, αυτό λοιπόν που εγώ θα χρησιμοποιήσω περισσότερο είναι να είναι στο off και από μία κάμερα, ανάλογα όποια θέλουμε, με πάση περιπτώσει, να είναι στο on. Οπότε να παραμένει ο ήχο μόνο από μία πηγή εισόδου ή από καμία κάμερα και από την πηγή εισόδου 1 για παράδειγμα. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι του ήχου. Φυσικά από κάθε κάμερα και από κάθε πηγή εισόδου, όπω είπαμε, με τα βελάκια πάνω και κάτω, όταν είναι ενεργοποιημένη κάθε πηγή εισόδου, μπορούμε να αυξήσουμε και να μειώσουμε τον gain μα. 1, 2, 3, 4 είναι οι πηγέ εισόδου εικόνα, οι κάμερέ μα δηλαδή, στην ουσία αλλάζουν μεταξύ αυτών. Α περάσουμε λίγο στο δεξί κομμάτι τη οθόνη. Θα αφήσω τελευταίο το κομμάτι αυτό. Πάμε λίγο εδώ. Εδώ βλέπουμε τι τι διάρκεια θέλουμε να έχουν οι μεταβάσει μα. Δηλαδή, ξεκινάμε από 0,5 του δευτερολέπτου, 1, 1,5 και 2 δευτερόλεπτα, αν είναι το duration τη μετάβαση. Είτε αυτή είναι mix, η fade που λέμε, α, είτε είναι κάποια από τι υπόλοιπε όπω το swipe uh, left, uh, up and down κτλ. Α, μ, όταν λοιπόν εμεί ενεργοποιήσουμε το auto. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε uh, πόσα δευτερόλεπτα θέλουμε να διαρκέσει κτλ και αν θέλουμε να, έχουμε το fade, το mix στην ουσία λοιπόν είναι το fade, θα κάνει mix τι δύο εικόνε την ώρα που γίνεται το transfer. Αλλά λοιπόν, όταν εγώ πάω στην κάμερα 2, διαρκεί ένα δευτερόλεπτο όπω βλέπετε, μέχρι να σβήσει το 2 και μέχρι να σβήσει πάλι το 1, διαρκεί ένα δευτερόλεπτο το transition. Αυτό θα το δούμε και στην πράξη όταν το συνδέσουμε με ένα εξωτερικό α, uh, monitor και συνδέσουμε και τι κάμερε πάνω. Uh, έχουμε τη δυνατότητα για picture in picture. Άρα λοιπόν, όταν το ενεργοποιήσουμε εμεί αυτό εδώ, επιλέγουμε σε ποια από τι τέσσερι γωνίε τη εικόνα θέλουμε να, να πάει το παραθυράκι του picture in picture. Από το πρόγραμμα του υπολογιστή, διαλέγουμε ποια κάμερα η εικόνα θέλουμε να είναι μέσα στο παραθυράκι του picture in picture. By default είναι τη κάμερα 1. Οπότε, αν έχουμε ενεργοποιημένο αυτό, η κάμερα 1 πάντα θα βρίσκεται στο picture in picture. Από εκεί και πέρα, α, περνάμε λίγο στο κομμάτι α, αυτό εδώ, τα κουμπιά αυτά λοιπόν εδώ πάνω, εδώ που γράφει το key, το key λοιπόν είναι όπως καταλαβαίνετε για α, green screen και τα λοιπά, οπότε έχουμε ορίσει εμείς ποια εικόνα θέλουμε α, να βρίσκεται πίσω α, στο green screen, οπότε ενεργοποιώντας το, ανάλογα ποια κάμερα έχει green screen, στην κάμερα αυτή φροντίζει να αφαιρέσει το φόντο και να βάλει αυτό που του έχουμε ορίσει. Uh, η συγκεκριμένη μονάδα εν αντιθέσει με την ATEM Mini μας δίνει τη δυνατότητα να εγγράψουμε το πρόγραμμά μας, όχι κάθε κάμερα ξεχωριστά, αλλά το πρόγραμμά μας. Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται όταν εμείς συνδέσουμε στη θύρα Type-C που βρίσκεται εδώ πίσω uh, ένα σκληρό δίσκο, ένα στικάκι, μια κάρτα μνήμης ή οτιδήποτε. Μπορούμε να το έχουμε συνδέσει εκεί, το παραμετροποιούμε αν θέλουμε και από το πρόγραμμά μας και πατώντας το Rec ξεκινάει και γράφει το πρόγραμμά μα, αυτό στην ουσία που στριμμάρουμε ή που τέλο πάντων δίνουμε οπουδήποτε αλλού, μπορεί και το εγγράφει. Άρα, ό,τι αλλαγή κάνουμε, οτιδήποτε γίνεται εγγραφή εκεί. Η ποιότητα και οι ρυθμίσει υπόλοιπε ρυθμίζονται από το α, πρόγραμμα στον υπολογιστή. Οπότε, αυτή τη στιγμή είναι στο stop και τα λοιπά. Το on air και το off, όταν έχουμε ετοιμάσει το stream μα, πάλι η δυνατότητα που μα δίνει αυτή η μονάδα είναι αντιθέσει με την μίνη είναι ότι μπορούμε αυτόματα, δηλαδή μπορούμε να στριμάρουμε από εδώ. Η Atem Mini μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε τη, την έξοδό μας είτε από HDMI είτε να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας με την Type-C και ο υπολογιστής να βλέπει το, το Atem Mini σαν webcam. Άρα λοιπόν για να στριμάρουμε θα πρέπει να έχουμε πρόγραμμα στον υπολογιστή, να έχουμε για παράδειγμα το OBS ή στο YouTube να το δει σαν webcam, σαν webcam το Atem Mini και να στριμάρουμε από εκεί. Αυτό που ήθελα να αποφύγω είναι η κωδικοποίηση στην κωδικοποίηση κάθε φορά που σημαίνει ότι αλλοιώνεται η ποιότητα της εικόνας. Και δεύτερον, ε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να μπορώ να έχω το Multiview. Θα πούμε πού θα χρησιμοποιηθεί αυτό ή μάλλον θα δείτε σε επόμενο βίντεο πώ θα καταλήξει να χρησιμοποιείται αυτό και τι θέλω να κάνω. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει αυτό που δίνει το Atem Mini Pro που είναι το Multi View. Και πάμε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία των ε, κουμπιών. Το Multiview λοιπόν μας χωρίζει την οθόνη μας σε 6 ε, 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 και 2, 8 ε, παραθυράκια. Στα, όχι μάλλον σε 4 και 4, 8 και 2-10 παραθυράκια α, τα οποία στην ουσία έχουμε την προεπισκόπηση όλων των καναλιών και κάποιε περιττέρων πληροφορίε, το preview και το πρόγραμμα. Οπότε έχουμε δυνατότητα να κάνουμε προεπισκόπηση σε όλε τι κάμερέ μα και να, να ξέρουμε ποια θέλουμε εμεί να δώσουμε έξω. Αυτό σε περίπτωση α πούμε. Που είμαστε, έχουμε μια καλύτερη, μάλλον προεπισκόπηση από το να βλέπουμε α, τι κοιτάει εκείνη και εκείνη την ώρα μην ξέρουμε κτλ. Έχουμε την προεπισκόπησή μα και το δίνουμε στο πρόγραμμα. Άρα, αυτομάτω καταργείται η HDMI έξοδο γιατί η HDMI έξοδο χρησιμοποιείται για αυτή τη χρήση. Άρα, δεν έχουμε άλλη έξοδο βίντεο καθαρού του προγράμματο δηλαδή. Οπότε, αυτομάτω, αναγκαστικά, θα πρέπει να συνδέσουμε για παράδειγμα το το Atem Mini Pro με τον υπολογιστή να δει το σήμα του Atem Mini Pro σαν webcam και να στριμάρουμε από εκεί που σημαίνει ότι πρέπει να το ξανακωδικοποιήσει ο υπολογιστής που σημαίνει ότι η επεξεργαστική ισχύς και φυσικά λίγο στις ποιότητες της εικόνας. Άρα η μονάδα αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να στριμάρουμε απευθείας ε, από το Atem Mini Pro. Αυτό γίνεται συνδέοντας απλά ένα Ethernet À, από πίσω έχουμε κάνει το setup μας στον υπολογιστή, έχουμε σετάρει το κανάλι μας που θέλουμε να στριμάρει και παντώντας το On Air ξεκινάμε και στριμάρουμε στο κανάλι αυτό. Ε, αυτομάτως λοιπόν όταν είμαστε εμείς στο preview, εκεί που μας δίνει το multi view ε, για την ακρίβεια, ε, ε, Παντώντα λοιπόν το MV σημαίνει multi view και μας εμφανίζει στην εξωτερική οθόνη που έχουμε βάλει όλες τις πηγές εισόδου και τις περαιτέρω πληροφορίες. Το PGM μα βάζει σε full screen το πρόγραμμα αυτό που βγαίνει έξω. Το 1, 2, 3 ή 4 μα βάζει σε full screen ε, την 1, 2, 3 ή 4 ε, κάμερα. Και στο multi-view επι, ε, επιστρέφει εκεί. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο, σε οποιαδήποτε φάση κάτι λάθο γίνει ή οτιδήποτε και δεν θέλουμε να φανεί, μπορούμε να πατήσουμε το FTP fade to Black και αυτομάτω να μα μαυρίσει αυτό που βγαίνει στο πρόγραμμα. Και αν το ξαναπατήσουμε να γυρίσει πίσω. Τέλος, το στυλ εδώ έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε προ-φορτώσει στον υπολογιστή μας το πρόγραμμα μέχρι 20 εικόνες JPEG, PNG που σημαίνει εικόνες που θέλουμε να δείξουμε όχι βίντεο, μόνο εικόνες ή γραφικά όπως για παράδειγμα τίτλους, λογότυπα ή οτιδήποτε. Να έχουμε φορτώσει μέχρι 20, να έχουμε επιλέξει ποιο θέλουμε να είναι εδώ κάθε φορά και πατώντας το στυλ εμφανίζεται είτε συνέχεια είτε για κάποια δευτερόλεπτα. Και μετά το παίρνει, είτε συνεχόμενα, ανάλογα τι έχουμε ορίσει εμεί, το γραφικό μα ή η full screen εικόνα που θέλουμε να δείξουμε εκείνη τη στιγμή. Άρα, λοιπόν, αν έχουμε κάποιο ομιλητή, αυτομάτω μπορούμε από τον υπολογιστή να το έχουμε έτοιμο, να το στείλουμε εδώ, και μόλι το πατήσουμε να εμφανιστεί και να κρυφτεί αντίστοιχα, να το αντικαταστήσουμε με το όνομα κάποιου άλλου, να το ξαναδείξουμε κτλ. κτλ, κτλ. Ε, μ, αυτά επί τη ουσία όσον αφορά εδώ το interface και τι συνδεσμολογίε. Uh, θα πω ένα πραγματάκι ακόμα και θα το συνδέσουμε με εξωτερικό monitor για να δούμε uh, τις λειτουργίες που μας δίνει και να καταλάβετε πώς λειτουργεί. Να πω λοιπόν ότι στην περίπτωση που θέλουμε ταυτόχρονα uh, να στριμάρουμε, να διαχειριζόμαστε Τη μονάδα μα από τον υπολογιστή, αλλά και να κάνουμε εγγραφή σε μια εξωτερική μονάδα, αυτομάτω αυτό, όπω καταλαβαίνετε, μα ακυρώνει την α, είσοδο, την Type-C που θα έχουμε συνδέσει εμεί στο σκληρό δίσκο ή οποιαδήποτε άλλη μονάδα, τέλο πάντων, αποθηκευτική, που θα κάνουμε την εγγραφή. Ο υπολογιστή, λοιπόν, ο μόνο τρόπο για να έρθει σε επικοινωνία με το πρόγραμμα και να μπορούμε να το παραμετροποιήσουμε περαιτέρω, είναι αν έχουμε συνδέσει σε κάποιο προφανώ router. Με, μέσω Ethernet τη μονάδα μας μπορούμε χρησιμοποιώντας την IP της μονάδας πάνω στο router να συνδεθούμε ε, με τον υπολογιστή πάνω, στο, πάνω στην κονσόλα μας με την προϋπόθεση ότι ο υπολογιστή και η κονσόλα είναι στο ίδιο δίκτυο ε, ένας άλλος τρόπος είναι να μπορέσουμε να κάνουμε share το ίντερνετ του υπολογιστή ε, σε μια USB να έχουμε ένα USB μετατροπία από USB σε Ethernet όταν λοιπόν επιλέξουμε να κάνουμε share τον υπολογιστή μα, το ίντερνετ του υπολογιστή μα, αν ο υπολογιστή για παράδειγμα είναι ένα λάπτο που συνδέεται με Wi-Fi στο δίκτυο, μπορούμε να κάνουμε share το ίντερνετ του υπολογιστή σε μια USB και με ένα μετατροπή από USB σε Ethernet να συνδέσουμε μέσω Ethernet ε, τον υπολογιστή με την κονσόλα. Τότε θα μα δώσει τη δυνατότητα και να παρέχουμε ίντερνετ στην κονσόλα που χρειάζεται για να στριμάρει, αλλά και να έχουμε τον έλεγχο. Άρα αυτομάτω μπορούμε να έχουμε και ίντερνετ και έλεγχο. Τη κονσόλα από τον υπολογιστή. Για περισσότερε λεπτομέρειες όσον αφορά αυτό και ποια από τι δύο επιλογέ που σα είπα ελέγχου πέραν τη Type-C ε, τη κονσόλα από τον υπολογιστή θα αναφερθούμε σε επόμενο βίντεο που θα δούμε πώ τελικά θα αξιοποιηθεί η κονσόλα αυτή. Πάμε λοιπόν να στήσουμε, να βάλουμε εδώ μια οθόνη δίπλα μα, να συνδέσουμε πάνω δύο από τι κάμερε που αυτή τη στιγμή τραβάνε βίντεο και να δούμε πώ συμπεριφέρεται. Τα έχουμε σετάρει, αλήθεια είναι ότι αρκετά καλώδια και αρκετή δουλειά στο σετάρισμα. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια. Μέσα από το πρόγραμμα το setup που σετάρουμε στην ουσία της λειτουργίες του switcher μας δίνει δυνατότητα αν θέλουμε να κάνει την αλλαγή κατευθείαν, δηλαδή πατώντα την κάμερα 3 να κάνει την αλλαγή κατευθείαν είτε με κάτι είτε με μετάβαση χωρίς να έχουμε preview. Εμείς λοιπόν το έχουμε ορίσει ότι θέλουμε πατώντας την κάμερα 3 να μην τη δίνει κατευθείαν στο πρόγραμμα, να έρχεται στο preview, δηλαδή στο πάνω αριστερά παράθυρο όπως θα παρατηρήσετε εδώ, στο preview και όταν είμαστε έτοιμοι πατάμε το cut και τότε α, βγαίνει στο πρόγραμμα. Όντως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα α, preview πριν. Τα πιάνω λοιπόν λίγο με τη σειρά. Από το πάνελ εδώ στην άκρη μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε full screen αν θέλουμε, το πρόγραμμά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω full screen το πρόγραμμα. Full screen για παράδειγμα την κάμερα 1, την κάμερα 2 ή την κάμερα 3. Τέσσερα αυτή τη στιγμή δεν έχω. Παίρνω εικόνα από την GoPro από την από πάνω και από αυτή που βλέπετε εσεί μπροστά. Και πάμε ξανά στο Multi View. Στο κάτω δεξί μέρος του Multiview στην ουσία μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε όλες τις πηγές εισόδου, τις στάθμες ήχου όλων των πηγών εισόδου. Δεξιά δεξιά βλέπουμε τη στάθμη ήχου του προγράμματος, δηλαδή του ήχου που βγαίνει στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 4 συν 2 είναι οι 4 ήχοι από τις 4 κάμερες και ε, οι 2 πηγές εισόδου, ε, τα level των 2 πηγών εισόδου, μικροφώνου ε, και τα λοιπά που είπαμε ότι μας δίνει εδώ από τα 2 jack. Uh, στο κέντρο, τα κάτω κεντρικά δύο παράθυρα, το ένα μας δίνει uh, πληροφορίες για το στριμάρισμα, αν λοιπόν εγώ είχα συνδέσει εδώ τη μονάδα μου στο ίντερνετ uh, και από εδώ είχα σετάρει σε ποιο κανάλι στο YouTube θέλω να στριμάρω, είχα, κάνει, είχα φτιάξει το κανάλι μου στο YouTube, είχα φτιάξει το stream μου και είχα κάνει copy το κλειδί, το βάζουμε εδώ, οπότε παντώντας ότι ώρα είμαστε έτοιμοι το on-air uh, uh, ξεκινάει και στριμάρει στο YouTube ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, είτε είναι Facebook είτε είναι οτιδήποτε άλλο μπορούμε να στριμμάρουμε. Uh, εκεί λοιπόν στο μεσαίο παράθυρο το κάτω από τα δύο το αριστερό, uh, μας δίνει πληροφορίες με πόσα kbps στριμάρουμε, αν είμαστε ok και ότι είμαστε on-air. Στο δεξί, εκεί που αυτή τη στιγμή γράφει stop, uh, μας δίνει τη δυνατότητα αν έχουμε πατήσει από εδώ το REC, βλέπουμε ότι πόση ώρα έχουμε κάνει εγγραφή α, και τα λοιπά στον εξωτερικό σκληρό δίσκο ή οποιαδήποτε άλλο μέσο αποθήκευση έχουμε. Α, να πούμε ότι τις δυνατότητες και τις λειτουργίες φυσικά τις έχουμε και από τον υπολογιστή άρα μπορεί να έχουμε τη μονάδα μας κάπου να είναι ο υπολογιστής στο ίδιο δίκτυο α, είτε με ενσύρματα είτε ασύρματα και να μπορούμε να χειριστούμε τη μονάδα μας και από κάποια άλλη θέση ενδεχομένω. η μονάδα μας δηλαδή μπορεί να είναι κοντά α, εκεί που είναι οι κάμερε μα και τα καλώδια μα. Εμεί θα μπορούμε να τη χειριστούμε όμω χωρί βέβαια να έχουμε απαραίτητο στο preview αφού θα είμαστε απομακρυσμένοι. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να την χειριστούμε, να είναι δύο χειριστέ για παράδειγμα, δεν ξέρω, και απομακρυσμένα. Άρα λοιπόν έχουμε όλε τι λειτουργίε που έχουμε εδώ, τι έχουμε virtual και εδώ. Που από το δεξί κομμάτι εδώ όπως βλέπουμε στην οθόνη μπορούμε να σετάρουμε τα, το κανάλι στο YouTube, δηλαδή στο YouTube, στο Facebook, οτιδήποτε με τα κλειδιά. Α, να σετάρουμε κάποιες ρυθμίσεις του Fade to Black, τις μεταβάσεις μας, ε, τα χρώματα, το, το key εδώ για τα α, green screen και τα λοιπά, το media player, αν πάμε εδώ. Είναι τα 20 παράθυρα που είπαμε, 20 εικόνες, είτε είναι JPEG είτε PNG που μπορούμε να φορτώσουμε και όποια είναι εδώ είναι φορτωμένη αυτομάτω και εδώ. Άρα, αν εγώ τώρα πατήσω το στυλ και είμαι έτοιμο, πατώντα το cut, έχει έρθει ο μικρό πρίγκιπας στο πρόγραμμα που είχα προφορτώσει από εδώ. Τελειώνει ο μικρό. χάσαμε και μια πηγή εικόνα. τελειώνει ο μικρό πρίγκιπα, είτε το έχω βάλει να βγαίνει αυτόματα, είτε το βγάζω εγώ και πατώντα το cut, μ, έρχεται α πούμε ξανά η εικόνα 1 στο πρόγραμμά μα. Αμ, τελειώνουμε λοιπόν με τον πρίγκιπα Αλλάζουμε, ρίχνουμε κάποιο άλλο α, μέσα Παντώντας ξανά το στυλ έρχεται το επόμενο α, Όπως βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πηγές εισόδου Έχω επιλέξει τη δύο να είναι στο πρόγραμμα Πατάω το cut και βγαίνει στο πρόγραμμα Και αυτομάτως προεπιλέγεται η ένα Μπορούμε αν είχαμε την τρία να... Επιλέξουμε την 3 ή την 4. Πατώντα το Cut να μπει και ούτω καθεξή, πάμε να το κάνουμε άλλη μία φορά. Η μετάβασή μα, αυτή τη στιγμή, λοιπόν έχουμε επιλέξει να είναι απευθεία. Μπορούμε να κάνουμε το Mix που σημαίνει να γίνεται με Fade. Άρα, λοιπόν, είναι επιλεγμένο το 2. Το πατάω και με Fade έρχεται η δεύτερη κάμερα. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να διαρκεί 2 δευτερόλεπτα η μετάβασή μα. Πατώντα το Cut, αυξάνομαι τη διάρκεια τη μετάβαση. Ξανά το cut, στο 2. Αν πατήσουμε. Το picture in picture θα δούμε ότι, α, και φυσικά το βάλουμε στο on, θα δούμε ότι την κάμερα 1 που είναι προεπιλεγμένη από το πρόγραμμά μας όταν πατήσουμε το picture in picture, τη βάζει σε όποια πλευρά, σε όποια γωνία μάλλον εμείς επιλέξουμε, την κάτω αριστερή, την κάτω δεξιά, την πάνω δεξιά και ούτω καθεξής με το off βγαίνει. Αν έχουμε σετάρει την 3, αν πατήσουμε το picture in picture θα είναι ανάλογα πια έχουμε επιλέξει από τις υπόλοιπες σε full screen και picture in picture θα πάει η 3. Uh, είναι πάρα πάρα πολλές οι δυνατότητες και πάρα πάρα πολλά αυτά που πρέπει να πω προφανώς και θα ξεχάσω κάποια σίγουρα uh, παρόλα αυτά προσπαθώ να καλύψω τα περισσότερα που μπορώ, αυτά είναι τα κύρια που βλέπουμε εδώ. Και το πιο βασικό φυσικά στο όντιο είναι ότι εδώ βλέπουμε όλε τι πηγέ εισόδου μα και τι στάθμε του και μπορούμε να ανεβοκατεβάσουμε ξεχωριστά. Είναι στην ουσία σαν ένα σαν μύκτη να ανεβοκατεβάσουμε ξεχωριστά τι εντάσει των πηγών εισόδου. Όπω βλέπουμε, αλλάζοντα το από εδώ, αλλάζει και στο πρόγραμμά μα, ή αλλάζοντα το από εδώ φυσικά. Α, συγχρονίζεται και με εδώ. Αν για κάποιο λόγο, για το λόγο του ότι οι πηγέ εισόδου αυτέ οι δύο είναι αναλογικέ, ενώ το σήμα από τι κάμερε μα είναι ψηφιακό, φυσικά, αν δώσουμε πηγή ήχο από εδώ και εικόνα από μια κάμερα, ο μιλητή θα έχει μια διαφορά α, συγχρονισμού, ο ήχος σε σχέση με την εικόνα. Από εδώ λοιπόν, μπορούμε να συγχρονίσουμε, να βάλουμε delay α, και να συγχρονίσουμε ήχο με εικόνα στην περίπτωση αυτή. Πίσω στο switcher έχουμε όλες τις δυνατότητες που είπαμε εδώ και φυσικά έχουμε και αυτή την μπάρα που μπορούμε να κάνουμε το transition από εδώ αντί να πατήσουμε το κάτω όπως παραδοσιακά α, γινόταν. Α, για παράδειγμα όπως είπαμε πριν, αν κά, κάτι συμβεί και δεν ε, θέλουμε να φανεί πατώντας το fade to black αυτομάτως το πρόγραμμά μας, χωρίς προεπισκόπηση φυσικά μπαίνει fade to black γιατί για το χύψη λόγο κάναμε κάποιο λάθος ή έγινε οτιδήποτε που δεν θέλουμε να φανεί αυτομάτως όταν το αφήσουμε γυρίζει πίσω ε, αυτά σε γενικέ γραμμέ. Δεν θα στριμάρουμε αυτή τη στιγμή γιατί είναι αρκετά πολύ πλόκο να γίνει. Παρόλα αυτά, όταν ολοκληρωθεί α, η χρήση που θέλω να του κάνω όταν, όταν βρει την θέση του να το πω έτσι. Θα το παρουσιάσουμε σε βίντεο. Α, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα γίνει και ο τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί και εκεί, όταν είναι έτοιμο το setup, θα μπορούμε να στριμάρουμε και να δείτε α, περισσότερα. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Ούτε εγγραφή θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε τώρα άλλο τρόπο να το συνδέσουμε με τον υπολογιστή. Ε, ε, Αυτέ ήταν οι ρυθμίσει του. Φυσικά και υπάρχουν πο πολλά υπομενού που αυτή τη στιγμή α, δεν θα μπω στη διαδικασία να σα τα αναλύσω, γιατί θα γίνει πολύ μεγάλο το βίντεο. Αυτό ήταν σε γενικέ γραμμέ. Νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο κομμάτι των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του α, Black Magic Atemini Pro και που υπερτερεί σε σχέση με το μικρότερο αδελφό του το Atem Mini. Είπαμε ότι μπορούμε να έχουμε φυσικά το Multiview και όλες αυτές τις επιλογές εδώ και φυσικά μπορούμε να στριμάρουμε απευθείας από αυτό κάτι που μας γλιτώνει και η υπολογιστική ισχύ Αν γίνεται από υπολογιστή Και τις πολλές ανακωδικοποιήσεις Που α, μας υποβαθμίζουν Την ποιότητα της εικόνας Φυσικά και αν δεν θέλουμε να στριμάρουμε από εδώ Μπορούμε να το συνδέσουμε όπως είπαμε Με το Type-C Και να το κάνουμε όπως το κάνει και το Atem Mini Δηλαδή να κάνω αυτό που προείπα Ότι δεν... Α, είναι και τόσο σωστό εντό εισαγωγικών. Παρ' όλα αυτά μπορεί να γίνει, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια κλίση Skype κτλ. Το συνδέουμε, το βλέπει κάποιο συνέδριο, δηλαδή μέσω Skype. Το βλέπει ο υπολογιστή μα και το Skype σαν webcam. δεν εννοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και έτσι. Και κάνουμε εμεί κανονικά τι αλλαγέ μα στι κάμερε ή οτιδήποτε. Ή μπορεί να έχουμε μια πηγή σόδου υπολογιστή να δείξουμε κάποιο βίντεο ή κάποιο PowerPoint ή οτιδήποτε μπορούμε να το κάνουμε από εδώ και να το βλέπουν αυτομάτως στο, στο Skype. Φυσικά στριμάρουμε σε Facebook, YouTube και στις υπόλοιπες πλατφόρμες με τη χρήση του κλειδιού του stream από κάθε πλατφόρμα που μας ετοιμάζει και το κάνουμε paste εδώ. Οπότε αυτομάτως και να μην υπάρχει υπολογιστή εκείνη την ώρα πατώντας το, rec, ε, πατώντας το on air ξεκινάει και στριμμάρει. Πιστεύω να μην πλατείασα πολύ. Ήταν αρκετά αυτά που ήθελα να πω. Προσπάθησα να τα πάρω με τη σειρά και να μην πηδάω το ένα θέμα στο άλλο. Α, θα τα δούμε καλύτερα. Ξαναλέω τα πιο βασικά όταν ολοκληρωθεί το setup του μηχανήματος. Αυτά και τελειώνοντα, να πούμε για αυτά που δεν θυμάμαι αν τα είδαμε: ότι πατώντα το 1, το 2, 3, 4 μα βάζει full screen το καθένα ή το πρόγραμμα μα βάζει full screen το πρόγραμμα και επιστρέφουμε στο multi view. Αυτά ελπίζω να σας αρέσει, να μην κούρασα, να καταλάβατε τις δυνατότητες του, προσπάθησα να τα εξηγήσω όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Πάρα πολλέ οι δυνατότητες, θα τα δούμε και εκτενέστερα είπαμε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Γεια σας από Σύφνου.